Ζαχαρία. Δεν είναι πιστωμένη η Ελένη. Δεν είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο θέλαμε. Εμείς δεν θέλουμε. Θέλουμε όλα στον αφρό. Δεν θέλουμε τίποτα κρυφό. Γι' αυτό και ήρθαμε να ζητήσουμε και να θέσουμε την τιμά μας παρουσίαση. Γι' αυτό το λόγο. Αυτή είναι η δημοκρατία. Το 2014 πάμε στο τρίτο μνημόνιο, αυτή η δημοκρατία. Τυχερόμαστε. Τέταρτο μνημόνιο. Κάτσε να περάσει ο κόσμος, ρε παιδιά. Θα καλέσω την αλήθεια. Μιχάλη, μην πυροδοτείς εντάσεις. Λοιπόν, μπαίνει στο γραφείο του Δημάρχου, συζητάμε. Τουλάχιστον αφού δεν έχεις το πονάμιο. Γιατί άλλα τα μαστάκια μας ελπιδίζετε να πούμε. Τίποτα ούτε σας είπανε πότε θα πληρωθείτε. 30 του Μάρτη, ελάτε στην έδωση της Αγίας Τριάδος που έγινε συνέλευση ενώπιση του Δημάρχου. Εκεί θα βρούνε τη λύση. Πιστεύω. Υπήρχε πρόθεση να σας δώσουν τα χρήματα που σας οφείλω. Υπήρχε πρόθεση. Πού είναι η πρόθεση. Αφού δεν έχει λεφτά. Δεν γνωρίζουμε κάτι. Αυτό που σας εξόργησε τι ήταν ουσιαστικά και ήρθατε σήμερα. Θα κάνουμε συμφωνητικό να σταματήσει τα εντάλματα για την πληρωμή. Και εσείς θα σταματήσετε το ένταλμα. Όχι, αν δεν μας δώσουν λεφτά θα σταματήσουμε. Μας λένε ότι θα μας δώσουν λεφτά για να σταματήσουμε. Όταν τα πάρουμε θα σταματήσουμε. Ο Δήμαρχος... Άρα σε 14 Απρίλου σας αγώνα εσείς. Ναι. 30 του Μάρτου θα δούμε τι θα γίνει. Αυτά. Συμφωνήσατε όλοι οι μέτοχοι της Βημέλ γι' αυτό ή υπήρχαν και άλλες φωνές. Εκεί πιστεύω ότι θα λύσουμε παρόντες του Δημάρχου, του λογιστή της εταιρείας και του πρόεδρου της εταιρείας. Εκεί θα βγουν όλα επιτάπητες, να γίνει απολογισμός πεπραγμένο, να δούμε πού είναι το έλλειμμα, πόσο έλλειμμα υπάρχει, να γίνει η εκλογή διοικητικού συμβουλίου, διότι αυτή τη στιγμή η εταιρεία δεν έχει διοικητικό συμβούλιο και πρέπει να εκλεγεί, έπρεπε να είχε εκλεγεί σύμφωνα με την νομοθεσία. Συμφωνήσαμε ότι η προσπάθεια γίνεται να είμαστε μέχρι τέλος του Απρίλη εξοφλημένοι για να δώσουμε μέλη για τη νέα σεζόν που ξεκινάει. Πόσο είναι να πληρωθείτε και πόσο με επιταγές. Στους μετόχους τα λεφτά είναι γύρω στα 85.000 πιστεύω μέχρι τέλος του Απρίλη να εξοφληθούμε για να ξεκινήσουμε για τη νέα τουριστική περίοδο. Με τα κατασκευήρια τι γίνεται. Αν και εφόσον πληρωθούμε, σταματάμε. Δεν υπάρχει λόγος συνέχισης. Θα περιμένετε δηλαδή με τις 30 και μετά θα πάρετε αποφάσεις. Μέχρι τις 30 του Μάρτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ζουπά, μόλις τελείωσε η συνάντηση που είχατε με τον Δήμαρχο, τι υπόθηκε μέσα. Και μία δεύτερη ερώτηση, αυτό το χαρτί που είχατε μαζί σας, τι ακριβώς ήτανε. Τι ακριβώς είναι. Αυτό ήταν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, ναι. Το οποίο μας παρουσίασε ο κύριος Κελιμάτος, ο πρόεδρος του ΔΜΕΝ, να το υπογράψουμε. Ναι. Και να... Το οποίο έλεγε. Το οποίο έλεγε για τις δύο επιταγές που μας έδινε, η μία να λύγει στις 14 του Απρίλη, η άλλη 30 του Σεπτέμβρη. Και ότι παρετούμαστε από τις εντολές πληρωμής. Εμείς αυτό το θεωρούσαμε κοροϊδία, δεν το αποδεχτήκαμε και γι' αυτό ήρθαμε σήμερα στο Δήμαρχο για να βρούμε μια λύση. Είναι αμαρτία να κλείσει η εταιρεία. Και για το χαρτί αυτό τι σας είπε ο Δημάρχος. Εντάξει, δεν το σχολίασε, εντάξει, το άφησε να σχολιάσει. Μάλιστα. Δώσατε κάποια διορία να ξανασυναντηθείτε. Θα... Αποφασίσαμε στις 30 του Μάρτη γενική συνέλευση, παρουσία του λογιστή, του Προέδρου της εταιρείας και του Δημάρχου, να μας πούνε τα πεπραγμένες εταιρείες, τι χρωστάμε, πού χρωστάμε, πόσα χρωστάμε, και να βρούνε σε αυτό το διάστημα και τον τρόπο πληρωμής
που στους μελισσοκόμους είναι γύρω στις 85.000. Πόσα ποσά? Γύρω στις 85.000 ευρώ. Να μας ξοφλήσουν μέχρι τέλος του Απρίλη. Για να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στα έξοδά μας, να δώσουμε και μέλη στη ΒΜΕΡ για να συνεχίσει τη λειτουργία της και να μην κλείσει. Μάλιστα. Πού θα γίνει η συνάντηση αυτή? Μάλλον δεν ορίστηκε τόπος, αλλά μάλλον στο ενίωσα της Αγίας Τριάδος Σέντιμαχη. Είσαστε ικανοποιημένοι στο σύνολο μελισσοκόμοι μετά τη συνάντηση που είχατε? Ικανοποιημένοι με... είμαστε, δώσαμε περιθώριο στον Δήμαρχο να δω πριν μια λύση. Μάλιστα. Αυτό. Ευχαριστώ.